Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές. Νομίζω πρέπει να δοθούν έτσι κάποιες απαντήσεις και να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Άμα πιάσουμε όλες τις θεματικές με τις οποίες πραγματεύουμε, νομίζω πρέπει να πάμε μεσάνυχτα και ίσως και αργότερα. Νομίζω είστε ετοιμόλογος, οπότε νομίζω θα τρέξει έτσι σαν νεράκι η σημερινή έτσι, εκπομπή και το μέρος αυτό. Είναι μια απαιτητική αντιδημαρχία. Κακά τα ψέματα. Καθώς στο τέλος κάθε θητείας οι περισσότεροι δημότες τι κοιτούν, τι έργα έγιναν. Καθημερινότητα. Προκειμένου να δοθεί και ψήφος εμπιστοσύνης στην κάθε δημοτική αρχή. Και βέβαια, ποιος είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός στο μέτωπο των έργων για την επόμενη τετραετία στην προκειμένη περίπτωση. Σε μια απαιτητική κοινωνία. Βέβαια. Μπορεί όλοι να βιώνουμε αντίστοιχες καταστάσεις στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, από την πανδημία, νωρίτερα από την κρίση, από όλα τα απρόπτα, αλλά η καθημερινότητα. Και η απόδοση του Δήμου για τους δημότες δεν σηκώνει αναβολή. Και άντε τώρα να εξηγήσεις προβλήματα που αντιμετωπίζεις πραγματικά. Δεν έχουμε περίοδο χάριτος. Θα τελειώσανε την πρώτη χρονιά. Είστε και αντιδήμαρχος καθημερινότητας. Τεχνικών έργων πρασίνου και καθημερινότητας που σημαίνει καθημερινότητα του πολίτη. Καθημερινότητα είναι η ποιότητα των δρόμων. Από μία απλή λάμπα. Λάμπα, λακκούβα, παιδική χαρά, σχολείο, αγροτική δρόμη, αστική δρόμη. Κοινόχρηστοι χώροι, πεζόδρομοι, τα πάντα. Λοιπόν, στο μέτωπο των έργων, στο Δήμο Ηρακλείου, θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Mm-hmm. Το πρόσημο είναι θετικό ή θα μπορούσατε να είχατε πάει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις καλύτερα? Πάντα θα μπορούσες να έχεις πάει καλύτερα. Η σοφία έρχεται με τα χρόνια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεδομένων των συνθήκων που ήταν δύσκολες και σκληρές, περάσαμε τον πύχη. Περάσαμε τη βάση, να το πω έτσι. Δηλαδή, δρομολογήθηκαν πολλά έργα που τα συζητούσαμε για χρόνια και δεν είχαν γίνει, η ανάπλαση του κέντρου. Κόλλησε, έκτοτος εργολάβος. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Ναι. Ανοίξαμε το μυς της καθημερινότητας, που εκεί ο Δήμος δεν τα πήγαινε καλά, δυστυχώς. Υπήρχε μια ανάπτυξη, διανοίξεις, αναπλάσεις πολλές, άλλαξε το Ηράκλειο όψη. Δουλέψανε πολύ τα τείχη, αλλά η καθημερινότητα δεν είχε έρθει ακόμα στο προσκήνιο. Τώρα τη βάλαμε. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Θα αναφερθείτε στην πορεία. Φυσικά. Εξαιτίας ότι. Ασπρίσαν τα μαλλιά μου από τις καθυστερήσεις και από τις αντιδικίες με τους εργολάβους. Πραγματικά είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Ωστόσο, βρήκατε πατήματα. Βέβαια. Προχωρούν κάποια θέματα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές. Ότι δεν λύνεται, κόβεται. Είναι σαφές. Λοιπόν, κάποιες θεματικές. Ανάπλαση κέντρου. Πάρκο Γεωργιάδη. Mm-hmm. Πλατεία Ελευθερίας. Ενετικά τείχη. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αναφέρομαι σε μια κεντρική οδική αρτηρία στο κέντρο του Ηρακλείου, ποδηλατόδρομος. Τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι? Είχαμε βγάλει κάτι ποδηλάτες στην αρχή. Ναι. Δεν ξέρω αν προλάβατε ή αν ήσασταν. Δεν το πρόλαβα γιατί ήμουν καθοδόν. Βέβαια. Και συντήρηση σχολείων. Mm. Σωστά. Μεγάλα θέματα. Λοιπόν, νομίζω ότι αναμένεται να πάρουμε πολλές απαντήσεις. Να τα πάρουμε τη σειρά. Όπως θέλετε. Λοιπόν, ανάπλαση κέντρου. Υπήρξαν καθυστερήσεις, υπήρξαν προβλήματα, υπήρξε εκνευρισμός από όλους μας. Έχουμε μια εξέλιξη. Σημερινή. Σύμφωνα με την οποία. Έχουμε ένα προσωρινό ανάδοχο με ένα φυσιολογικό ποσοστό έκπτωσης. Θυμίζω ότι φτάσαμε στο σημείο να κηρύξουμε έκπτωτο τον προηγούμενο εργολάβο. Έκανε μια καλή δουλειά στη δικαιοσύνη και την είδηση, αλλά είχαμε καθυστερήσεις, είχαμε διαφωνίες ανυπέρβλητες με την υπηρεσία και αναγκάστηκε η διευθύνουσα υπηρεσία να τον κηρύξει έκπτωτο. Η έκπτωση τότε ήταν 64%. Σήμερα που έγινε ο διαγωνισμός για να συνεχίσουμε την ανάπλαση στη Μικρή Εύανς και τη 1821, η έκπτωση είναι 35%. Έκπτωση και στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Στα δημόσια έργα υπάρχει μια τιμή που είναι φουσκωμένη από τον νόμο. Ναι. Και επ' αυτής της τιμής δίνουν οι εργολάβοι τις εκπτώσεις τους. Στην προηγούμενη περίπτωση το 100 είπε θα το κάνει ο εργολάβος με 36. Σε αυτή την περίπτωση είπε θα το κάνει με 65. Άρα είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τις δυνατότητες. Είναι πολύ πιο κοντά στο ρεαλισμό αυτή η έκπτωση. Άρα περιμένουμε πιο εύκολες συνεννοήσεις και να κυλήσει το έργο ομαλά. Έχει τις προϋποθέσεις έτσι όπως ξεκινάει να πάει καλά. Έχουμε και μεγαλύτερη εμπειρία. Ποιες περιοχές είχαν βαλτώσει, γιατί μας ακούν τώρα οι Ηρακλειώτες, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Τι περιμένουμε? Μικρή Εύανς, 1821, Χατζημιχάλη Γιάνναρη και τη σύνδεση δικαιοσύνης και είδης. Είναι το άλλο μισό του έργου που ξεκίνησε. Η καλοκαιρινού είναι σε ποιο? Η καλοκαιρινού είναι επόμενη εργολαβία, διακριτή. Άρα, να πω λίγο, έτσι, να το πάμε πανοραμικά. Ο Δήμαρχος μας ζήτησε και σχεδιάσαμε για το Ηράκλειο μία συνολική ανάπλαση, μία αναβάθμιση, μία λυσίδα έργων. Και για να βγάλει νόημα, έπρεπε να είναι αλυσίδα και όχι διάσπαρτα, και για να λύσουμε βασικά ζητήματα του ιστορικού κέντρου. Έτσι ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε από το Πάρκο Γεωργιάδη, Πλατεία Ελευθερίας και μέσω δικαιοσύνης είδης καλοκαιρινού Μακαρίου να φτάσουμε εκεί που είναι τα τείχη
και να κυκλώσουμε όλη την περιοχή της παλιάς πόλης με τα ενετικά τείχη. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός. Δημοτικής αρχής. Σε αυτό το σχεδιασμό, λοιπόν, βλέπουμε το πάρκο Γεωργιάδη παραδίδεται. Στα μέσα του Οκτώβρη θα ανοίξει για το κοινό. Η πλατεία Ελευθερίας είναι ήδη στην αρχαιολογία, περιμένουμε την έγκριση. Δικαιοσύνη ήδη με τα προβλήματα ολοκληρώθηκε η ανάπλαση και κατά γενική ομολογία αυξήθηκε η εμπορικότητα. Το δείχνει και η επιχειρηματικότητα που ακολούθησε. Καλοκαιρινού έχει τελειώσει η μελέτη και ξεκινάμε αδειοδοτήσεις στα επόμενα χρόνια να πάρει το δρόμο της υλοποίησης. Η Αρχιεπισκόπη Μακαρίου έχουμε υπογράψει σύμβαση. Θα αναφερθούμε αναλυτικά, είναι θεματικές που βάλαμε στο τραπέζι. Άρα είναι η αλυσίδα που νομίζω ότι αξίζει να υλοποιηθεί για το Ηράκλειο και έρχεται να πατήσει, για να είμαστε ειλικρινείς, στα πολλά έργα που γίνανε την προηγούμενη 20ετία και αλλάξανε τη μορφή της πόλης και δίνει ένα όροφο παραπάνω. Κάνουμε εμείς το κάτι παραπάνω, σαν φυσική συνέχεια της εξέλιξης που έχει το Ηράκλειο. Πάμε να κλείσουμε την ανάπλαση του κέντρου. Φυσικά. Να μας πείτε λίγο πότε ξεκινούν οι βαλτωμένες εργασίες. Έχουμε 5 μήνες περίπου χρόνο για να υπογράψουμε τη σύμβαση από την ημέρα του διαγωνισμού. Μπορεί να προσπαθήσουμε να πάμε και λίγο νωρίτερα, να πάμε στους 4 μήνες. Άρα, άνοιξη καιρού, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Πρώτα από το Σταυρό της πόλης, δηλαδή από την Ένωση Δικαιοσύνης Ήδης. Η κυκλοφορία τότε θα διεξάγεται από Χατζημιχάλη Γιάνναρη προς Σμύρνης. 5 μήνες. Δίνουμε και λίγο χρόνο να εγκατασταθεί ο νέος εργολάβος, να μάθει, οπότε να ρολάρει. Την άνοιξη του 2021. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε με 3 μήνες τη Μικρή Εύανς. Θα κοπεί αυτό τελώς, αυτό το κομμάτι, θα είναι ένα κλειστό εργοτάξιο. Και 4 μήνες, 1821, λίγο μεγαλύτερη και λίγο μεγαλύτερης δυσκολίας, γιατί θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές κάποιες κάθετες διελεύσεις. Υπάρχουν και σταθμοί αυτοκινήτων που δεν πρέπει να κλείσουν. Άρα αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, 12 μήνες. Τολμώ να πω ότι το πάθημα έγινε μάθημα. Βάλαμε και επιμέρους χρονοδιαγράμματα. Αυτό ήταν λάθος μας που δεν το κάναμε στην πρώτη δημοπρασία. Για να μπορούμε να πιέζουμε τον εργολάβο ανατακτά διαστήματα και με νομικά μέσα. Γιατί τώρα τον πιέζαμε προηγουμένως και έλεγε: δεν έχει λήξει ακόμα η περίοδος εκτέλεσης του έργου, άρα τι με πιέζετε, θα προλάβω. Το ξέραμε ότι δεν θα προλάβαινε, αλλά δεν μπορούσαμε εύκολα να αποδείξουμε νομικά ότι δεν θα προλάβει για να κάνουμε. Οπότε το χρονοδιάγραμμα για να δει ο Ηρακλειώτης ένα διαφορετικό κέντρο. Ναι. Ας πούμε, άνοιξε το 2021 με καλοκαίρι του 2022. Εγώ βάζω και έναν αέρα 2-3 μήνες που πάντα μπορεί να χρειαστεί ως παράταση. Ναι. Θα την προσπαθήσουμε να την αποφύγουμε, αλλά πάντα έρχεται ένα απρόπτο που μας οδηγεί ενδεχομένως σε δικαιολογημένες παρατάσεις. Λέω για τις φυσιολογικές καταστάσεις. Μπορεί στο καλοκαίρι να χρειαστεί να κάνουμε μια παύση σε συνεργασία με τους εμπόρους. Μπορεί να καθυστερήσει κάποια έγκριση αν προκύψει καμιά αλλαγή στη μελέτη. Τέτοια πράγματα τα συναντάμε καθημερινά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείσαμε. Σημαντικό έργο. Κλείσαμε τη θεματική της ανάπλασης του κέντρου. Ναι. Την κλείσαμε. Είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα με τον νέο ανάδοχο. Θετική εξέλιξη, ξαναλέω, και καλώς σε σχέση με τα προηγούμενα έργα που τον έχουμε ζήσει ο ανάδοχος. Και σωστή έκπτωση. Όχι υπερβολική. Η υπογραφή της σύμβασης μέσα σε 5 μήνες. Αυτό και λέει η έναρξη των εργασιών την άνοιξη του 2021. Σωστά. Ακριβώς. Πάρκο Γεωργιάδη. Ευτυχώς που δεν θα είναι 20, γιατί το 20 δεν μας πάει καλά μέχρι δεν τώρα. Δεν μας πάει καλά. Το θέμα είναι μην τραβήξει αυτό το σκηνικό. Είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι είμαστε δεν, όλες δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, Πάρκο Γεωργιάδη. Πάρκο Γεωργιάδη. Πόσα έχουν ακουστεί, τι εντάσσεται. Θα κόβαμε δέντρα, θα το κάναμε πάρκινγκ, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Σοφή διαχείριση, κατά τη γνώμη μου. Δώσαμε χρόνο στο να κατανοήσει κάθε δημότης τι είναι αυτό που θα γίνει στο πάρκο. Μειώθηκαν κατά πολύ αντιδράσεις και οι δυσπιστίες. Δεν κόψαμε δέντρα, πέρα από ένα μικρό αριθμό που το δασαρχείο είπε ότι είχαν σαπίσει, είχαν εξεραθεί, άρα έπρεπε για λόγους υγείας να απομακρυνθούν. Και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια ανάπλαση εντός του χρονοδιαγράμματος, το οποίο ήταν μεγάλο, 24 μήνες, αλλά δεν θα πάρουμε παράταση. Σε αυτούς τους 24 μήνες, λοιπόν, του συμβατικού χρόνου, απορροφήσαμε όλες τις αρρυθμίες, την πανδημία, τις περσινές πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, που σε ένα πάρκο είναι αιτία αναστολής εργασιών, αλλαγές στη μελέτη, τη βελτιώσαμε, είχε ελλείψεις, είδαμε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε αλλιώς τα όμβρια, βρήκαμε 2 επικίνδυνα πηγάδια 13-14 μέτρα ύψος που έπρεπε να ενισχυθούν για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουν κάποια χωάνη να δημιουργήσουν ζητήματα ασφαλείας. Και βέβαια και τα είδη των φυτών, όσο προχωρούσαμε στις φυτεύσεις, αντιλαμβανόμασταν πώς έπρεπε να αναδιαταχθούν. Το πάρκο Γεωργιάδη θα έχει περισσότερο πράσινο. Το πάρκο Γεωργιάδη θα έχει 16.500 φυτικά είδη επιπλέον. Χαμηλά φυτά, γεμίσανε τα παρτέρια και θα είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με πριν. Πριν ήταν όλα τα παρτέρια με ψηλά δέντρα και αφύτευτα. Τώρα έχουμε όλα τα παρτέρια πλην ενός φυτεμένα, με χλωοτάπητα στο κεντρικό παρτέρι, με βραχόκηπους, με ηλιακό ρολόι,
με πινακίδες που θα δείχνουν κάθε είδος τι είναι για εκπαιδευτικούς λόγους, κάδους κομποστοποίησης, ώστε να έχουμε και μια περιβαλλοντική δράση και ενημέρωση στον κόσμο. Το πάρκο θα είναι 24 ώρες ανοιχτό? Αυτό είναι προς συζήτηση. Κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται να είναι 24 μέρες ανοιχτός. 24 ώρες ανοιχτός, κανένας κοινόχρηστος χώρος τέτοιου είδους. Το πάρκο έχει συγκεκριμένη λογική. Αν κλείνει από τις 1 το βράδυ, λέω εγώ τώρα στην τύχη, μέχρι το ξημέρωμα, για να μπορούμε να το διαχειριστούμε από άποψη ασφαλείας. Υπάρχει φύλαξη δηλαδή, έχετε προβλέψει πώς θα κινηθεί αυτό? Είναι προς συζήτηση. Τώρα θα δούμε ακριβώς πώς θα το διαχειριστούμε. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας απλός κανονισμός λειτουργίας με τα απολύτως αυτονόητα. Δηλαδή, όποιος μπαίνει να κάνει μια εκδήλωση που νομιμοποιείται με κατόπιν άδειας από το Δήμο, θα έχει κάποιες υποχρεώσεις να τον αφήσει καθαρό, να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές και δεν θα επιτρέπονται για τα πάντα. Δεν γίνεται να είναι ανεξέλεγκτη η χρήση. Αν θέλει κάποιος να το χρησιμοποιήσει ντε και καλά σε μια ώρα που δεν είναι ενεργή η πόλη, θα πρέπει να καλύπτεται και το ζήτημα της ασφάλειας. Να είναι ενημερωμένη η δημοτική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, για να υπάρχει μια ρύθμιση. Εγώ δεν θέλω υπερβολές, ούτε ο Δήμαρχος είναι ποτέ της υπερβολής. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Μέσα Οκτώβριο ανοίγει για τον κόσμο και μετά θα χρειαστούν περίπου 20 μέρες με ένα μήνα επιπλέον για να δουλέψει η ΔΕΠΑΝΑΛ, που είναι άλλη διαδικασία, για να δουλέψει το αναψυκτήριο. Το αναψυκτήριο. Και το χειμώνα το αναψυκτήριο ανοιχτό? Αυτό θα το αποφασίσει η επιχείρηση. Η επιχείρηση. Έχει τις προδιαγραφές στο πάρκο να λειτουργεί, αν όχι όλο το χρόνο, 10 μήνες νομίζω. Πλην του βαρύ χειμώνα το αναψυκτήριο. Λοιπόν, το κλείσαμε. Ναι, αμέ. Το κλείσαμε. Πλατεία Ελευθερίας. Έγιναν κάποιες διαδικασίες φύτευσης? Ναι, βρήκαμε αυτό που συζήτησα με την προϊσταμένη του Πρασίνου, την κυρία Βραγούλη, μια πολύ αξιόλογη επιστήμονα. Λέω ότι είναι κενό, αφού ψάχνουμε χίλιες θέσεις για να μπουν δέντρα, φυτέψτε το. Και βρήκαμε 17. 17 δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν λέω εγώ ότι κάναμε κάτι, αλλά ήταν 17 κενές θέσεις. Θα μπορούσαν να είναι 17 ψηλά δέντρα. Μπήκανε τώρα, σε μερικά χρόνια θα αναπτυχθούν. Αυτό βοηθά όμως τη γενικότερη ανάπλαση που επιχειρείται να γίνει κάποια στιγμή? Η ανάπλαση έχει ακούσει την κοινωνία. Αυτό που προτείνουμε εμείς στην αρχαιολογία λέει τα εξής. Δεν νοείται τόσο μάρμαρο. Αφήστε μας να κάνουμε κάποιους χώρους πράσινους, ξυλώνοντας τα μάρμαρα. Ναι. Πρέπει να διορθωθούν οι φθαρμένες πλάκες. Δεν περιποιεί τιμή για την τέταρτη πόλη της χώρας και με τέτοια τουριστική δυναμική να έχουμε αυτή την πλατεία σε αυτά τα χάλια. Και βέβαια η άποψή μας είναι ότι οι πυλώνες είναι επικίνδυνοι. Προχθές με σταμάτησε ένας δημότης και μου είπε έφυγε με τους νοτιάδες προχθεσινούς μια λαμαρίνα και έσκασε δίπλα του. Άρα δεν πέτυχε αυτός ο σχεδιασμός. Κατανοώ ότι επί χάρτου και το βραβείο παρέπεμπε στο συμμαχικό στόλο και κάτι ωραίο είχε σκεφτεί ο αρχιτέκτονας. Αλλά πρέπει να φύγουν τα φώτα. Σωστά, πρέπει. Δεν αρέσουν στον κόσμο και είναι και επικίνδυνα. Όλα αυτά πότε θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσει? Η Πλατεία Ελευθερίας εξαρτάται καταρχήν από την έγκριση. Αν πάρουμε την έγκριση, θα μπούμε και σε ένα προγραμματισμό. Το 2019 με το 2020, σε σχέση με τις δυνατότητες του Δήμου να αυτοχρηματοδοτεί έργα, δεν έχει καμία σχέση. Είμαστε 40% κάτω στο τεχνικό πρόγραμμα όπως το προγραμματίζουμε για του χρόνου. Άρα θα πρέπει να βρούμε χρήματα από κάπου. Έχουμε δυνατότητες και από το ΕΣΠΑ η Πλατεία Ελευθερίας προφανώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, αλλά αν δεν το δούμε να μας κοπεί επιταγή. Έγκριση λοιπόν. Έχω μια μικρή επιφύλαξη για το πού θα βρούμε τα χρήματα. Δεν θα είναι λίγα, γιατί είναι πολύ μεγάλη η πλατεία. Έγκριση λοιπόν σε πρώτη φάση. Από την αρχαιολογία. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Είναι προς επεξεργασία εισηγήσεις για το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Ναι. Εκτιμώ ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε μια απάντηση. Νοέμβριο. Έχουμε προσαρμόσει σε κάτι πολύ απλό την απέτησή μας και ταυτόχρονα δρομολογούμε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα φτάνει μέχρι την ανάληψη και την Τίτου Γεωργιάδη για να πάμε να έχουμε τα έργα της επόμενης δεκαετίας. Λοιπόν, κλείσαμε και την Πλατεία Ελευθερίας. Περιμένουμε έγκριση. Εγώ αυτό σημειώνω τον Νοέμβριο από το τοπικό αρχαιολογικό. Και εκτός απρόπτου. Το πού θα βρεθούν τα χρήματα. Μιλάμε θα τα βρούμε. Συνήθως, όταν έχεις μια καλή μελέτη και όρημη με τις αδειοδοτήσεις, τα χρήματα βρίσκονται. Ένα προϋπολογισμό που μπορεί να αγγίξει. Α, δεν έχω ακόμα εκτίμηση. Μην μπούμε. Σε άρα, μην πω κάτι που θα διαψευστώ. Ωραία. Αναφορικά τώρα με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ένας δρόμος που είναι χαοτικός αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να είναι ένα στολίδι. Γιατί έχει τα τείχη. Δεν έχει σπίτι από τη μία πλευρά, αλλά μπορεί να αναδειχθεί περισσότερο το μνημείο. Μπορεί να είναι προσβάσιμο 100% και έχοντας την εμπειρία της Πλαστήρα, γιατί η μελέτη ήταν ενιαία Πλαστήρα και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που
διορθώσαμε ορισμένα πράγματα που αστόχησαν, θα το πω έτσι. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να καταργηθούν όλες οι θέσεις στάθμευσης, λείπουν από το Ηράκλειο. Άρα, προσαρμόζουμε σε μια πιο λογική προσέγγιση την ανάπλαση. Δεν κόβουμε θέσεις παρά μόνο εκεί που δεν χωράνε. Και δεν θα έχουμε κυβόληθους στη μέση του δρόμου. Ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ στο πολιτιστικό και στη καινούργια πόρτα και έχουμε δρομολογήσει την αντικατάσταση των κυβόληθων σε αυτή την περιοχή, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια ανοιχτή πληγή. Όπου περνάνε βαριά οχήματα και υπάρχουν κυβόληθοι στον δρόμο, είναι ζήτημα χρόνου κάποιος να φύγει είναι από τη θέση. Το σημείο, δεν ξέρω αν γυρίσετε λίγο πίσω, μεγάλο βίντεο, σωστά. Είναι αυτό. Είναι στο... ακριβώς εκεί αριστερά το σημείο και στο πολιτιστικό μπροστά. Εδώ, είναι... εδώ μας ευλογούν μόνο οι εταιρείες που πουλάνε αμορτισέρ. Τίποτα, εγώ αλλάζω δρόμο. Από εκεί έχω να περάσω εγώ 2 χρόνια. Είναι τραγωδία. Είναι μια τραγωδία. Ομολογώ και εγώ ότι το αποφεύγω όσο μπορώ. Συμβαίνει όμως αυτό. Εντάξει, είναι μέσα στο. Είχε λογική. Για να βάζουμε όμως και την επιστημονική προσέγγιση σε κάποια ζητήματα. Ξέρετε τι λογική είχε. Γιατί ρώτησε, γιατί βάλατε κυβόληθους. Ναι. Επειδή το πολιτιστικό συγκεντρώνει εκατοντάδες ανθρώπους, ναι, όταν έχει τις εκδηλώσεις, οι οποίοι δεν κινούνται πάντα από τις διαβάσεις. Ήταν ένας έμεσος τρόπος για να μειώνουν υποχρεωτικά ταχύτητα τα οχήματα. Κατανοώ πλήρως το σκεπτικό για την τοποθέτηση. Αλλά στην Ελλάδα, δεδομένης και της όχι καλύτερης δυνατής ποιότητας τοποθέτησης που έχουμε και της ελλιπέστατης συντήρησης που επιδεικνύει το δημόσιο αλλά και η Δήμη, είναι πρόβλημα. Άρα δεν το θέλουμε, τουλάχιστον σε τέτοιους δρόμους, αυτό το πρόβλημα. Το βλέπουμε και στις κάθετες διελεύσεις 25 Αυγούστου, σπασμένοι οι κυβόληθοι. Ναι. Το βλέπουμε στην Ταξιάρχου Μαρκοπούλου από το Λάκκο να κατέβει κάτω, σπασμένα τα μάρμαρα. Άρα, όπου περνάνε βαριά οχήματα, το σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές το υλικό που θα βάλουμε. Έχω 2 μηνύματα τηλεθεατών. Ο πρώτος τηλεθεατής υποστηρίζει και λέει: μπράβο στον κύριο Ανασασάκη που δεν ισοπεδώνει τα πάντα και παραδέχεται ότι τα προηγούμενα χρόνια φυσικά έγινε έργο στο Ηράκλειο και σημαντικό έργο στο Ηράκλειο. Είμαι μακριά από μένα η λογική άσπρου μαύρου. Όλοι νοιάζονται για το δημόσιο συμφέρον. Η απόδοση μπορεί να διαφέρει και οι συνθήκες κάθε εποχής, αλλά το Ηράκλειο άλλαξε τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ είμαι αυτόπτης μάρτυρας με την έννοια ότι έφυγα το 98, γύρισα το 2009, είδα μια πόλη πολύ πιο κοντά στο γούστο μου και με προοπτικές. Και πάνω σε μια τέτοια δουλειά πατάει μια καλή δημοτική αρχή, ένας δήμαρχος που έχει όραμα. Και το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και ο δεύτερος τηλεθεατής λέει: αν πιστεύετε ότι το Ηράκλειο τελειώνει στα όρια των τυχών, που δεν τελειώνει στα όρια των τυχών, και τι προβλέπετε ως σχεδιασμός πέρα από τα τείχη, βέβαια. Καλή πάσα αυτή. Πολύ καλή πάσα. Πολύ καλή πάσα. Μεγάλο θέμα, αλλά πολύ συνοπτικά θα πω το εξής. Ναι. Εμείς έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για όλο το Δήμο και τους οικισμούς σε κάθε τομέα. Ο ένας τομέας είναι το πράσινο. Ο άλλος τομέας είναι η ανάπλαση βασικών αρτηριών. Τα συγκοινωνιακά ζητήματα απασχολούν τους πάντες μας και βέβαια η ποιότητα βασικών κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, παιδικές χαρές, πάρκα, σχολεία, και γύρω από αυτά δουλεύουμε σε κάθε γειτονιά. Δεν έχουν δει αποτέλεσμα σε κάθε γειτονιά οι δημότες, αλλά επειδή έχει ρολάρει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η δουλειά μας, δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα 3 χρόνια να μην δει καθένας στη γειτονιά του μια σημαντική πρόοδο. Μπορεί να μην γίνουν όλα. Γιατί το Ηράκλειο, κακά τα ψέματα, αναπτύχθηκε με ένα τόσο βίαιο τρόπο που πρώτα χτίστηκαν τα σπίτια, μετά φτιάχτηκαν οι δρόμοι και τώρα προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τα τουβλάκια των υποδομών πάνω σε μια δομημένη κατάσταση. Με τις λακκούδες, τώρα γίνονται τι τα πεζοδρόμια. Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα. Νούμερο ένα πρόβλημα για μένα. Καλά όσα μας λέτε, ωστόσο, αλλά επειδή μιλάμε και για καθημερινότητα και επειδή το καρτουβιλάκι της καθημερινότητας ανοίξει στο Γιάννη Ανασασάκη, θέλω να μου πει. Βασικό στο όλο. Έχω πει το Ηράκλειο Καμπούλ. Το οδικό δίκτυο είναι από τα χειρότερα, αν όχι το χειρότερο, στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό προφανώς έχει μια αιτία. Η βίαιη ανάπτυξη που προανέφερα και ότι οι δομές και οι υποδομές κατασκευάστηκαν μετά που γίνανε τα σπίτια, μετά περνούσαμε τα νερά, μετά περνούσαμε τα όμβρια, μετά περνούσε η ΔΕΗ, μετά περνούσε ο ΟΤΕ και πάει λέγοντας. Και έχουμε αυτή τη στιγμή από τις αλλεπάλληλες τομές, αλλά και από την ελλιπή συντήρηση των προηγούμενων ετών, ανάγκες ασφαλτοστρώσεων που φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Έλα όμως που ένα χιλιόμετρο ασφαλτόστρωσης σε ένα δρόμο της τάξης των 10 μέτρων κάνει 100.000 ευρώ πραγματικά λεφτά, έτσι, για να το συνειδητοποιήσουμε. Ένα χιλιόμετρο 100.000 ευρώ ή 10 χιλιόμετρα 1 εκατομμύριο. Άρα όταν συζητάμε ότι θέλουμε 200, 250, 300 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε γιατί ύψη προϋπολογισμού και οπότε πραγματικών σταδιακά χρημάτων. Τι κάναμε όμως? Όταν παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα στο Δήμαρχο με νούμερα, είπε: ωραία, από το Ταμείο για τα επόμενα χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των έργων θα πηγαίνει σε οδοπία.
Μέσα σε ένα μήνα θα δημοπρατηθούν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ασφαλτοστρώσεις για το Ηράκλειο. Να το μεταφράσω σε νούμερο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε από 120 έως 150 χιλιόμετρα αστικής οδοποιίας, γιατί η εντολή είναι να πάμε καταρχήν σε κεντρικούς δρόμους, εκεί που έχουν τα τροχαία ατυχήματα, και μετά στις γειτονιές που έχει δουλέψει η ΔΕΙΑΗ με την αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης ή με δίκτυα ομβρίων. Άρα έχουμε πληγές στο οδικό δίκτυο για να βελτιωθεί κάθε γειτονιά. Δεν μιλάμε για μπάλωμα. Μιλάμε πλήρη ασφαλτόστρωση. Ξύσιμο. Και πλήρη ασφαλτόστρωση από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά να πιάσουμε τα δύο τελευταία θέματα. Ναι, συντήρηση σχολείων, ένα. Είδαμε λίγο στο Καπετανάκιο, είχαμε κάποια προβλήματα. Στο Καπετανάκιο. Τι έχουμε, τι κάναμε. Σχολείο, από 10 χρόνια για πει, τελειώσαμε ένα σχολείο. Έχει καινούργιες εγκαταστάσεις. Ναι. Υπάρχει όμως μια δομική αδυναμία. Ναι. Ότι όλες οι εγκαταστάσεις, τα λίμματα κατεβαίνουν στο υπόγειο. Και βγαίνουν με βατραχάκια. Στο ισόγειο. Δεν δουλέψανε τα βατραχά γιατί είχε πέσει ασφάλεια ενδεχομένως από τους κεραυνούς της τελευταίας κακοκαιρίας. Δεν το είδε κανένας. Δεν έχει συναγερμό το φρεάτιο ότι ανεβαίνει, ότι γεμίζει και έγινε το κακό. Γιατί μια μικρή υπερχείληση. Αποκαταστάθηκε καταρχήν. Δεν υπήρχε βλάβη. Ναι. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον επιστάτη του σχολείου, με τη διευθύντρια και με τη διεύθυνση της συντήρησης για το πώς πρέπει να συνεννοούμαστε και να παρακολουθούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι μια αδυναμία του κτηρίου. Και κάτι θα κάνουμε και με το συναγερμό που θα βάλουμε, αλλά και με την τακτική παρακολούθηση σε εβδομαδιαία βάση για να μην το ξανάχουμε. Ποδηλατόδρομοι. Μεγάλο θέμα. Στο Ηράκλειο δεν χωράνε ποδηλατόδρομοι. Αυτό που θα κάνουμε όμως είναι στην παραλιακή που έχει στο μεγαλύτερο μήκος της τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ποδηλατόδρομο, να τον αποκαταστήσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο στον Αλικαρνασσό μέχρι το Παγκρίτιο. Δίνοντας έτσι ένα άξονα πολλών χιλιόμετρων που να μπορεί να πάει το ποδήλατο. Είναι πόσα χιλιόμετρα, είναι. Πρέπει να ξεπερνάει τα 6-7 χιλιόμετρα. 6-7 χιλιόμετρα. Αυτός ενώνεται με τα ενετικά τείχη, που και εκεί είναι κατεξοχήν κατάλληλος ο χώρος για ποδήλατο. Και έτσι έχουμε κάνει μια καλή αρχή, θα έλεγα. Μέσα στην παλιά πόλη, αυτό που θα γίνει, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε τώρα ή θα το κάνουμε σταδιακά, είναι να προσαρμόσουμε τη συνύπαρξη των γιοταχή με των ποδηλάτων στους δρόμους. Δεν χωράει να βάλουμε ποδηλατόδρομο ξεχωριστό. Θα αναγκάσουμε τον γιοταχή όμως να σέβεται το ποδήλατο πώς. Κατεβάζοντας την επιτρεπόμενη ταχύτητα που ήδη έγινε στα 30 χιλιόμετρα, αυτό είναι ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και βέβαια τα ποδήλατα πάνε και στους πεζοδρόμους και μπορούν να συνυπάρξουν με όλους τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Βρεθήκαμε και πριν από μία εβδομάδα μέσα από την εκπομπή στα ενετικά τείχη. Δεν ξέρω, έχει καθαριστεί εκεί λίγο, έχει καθαριστεί λίγο η περιοχή. Έχουμε κάνει ένα έργο συντήρησης της τάξης του εκατομμυρίου μετά από πολλά χρόνια και ακολουθεί μία οραματική προσέγγιση. Αναβάθμιση των τείχων με ένα έργο που έχει μπει στο ΕΣΠΑ ήδη και θα υλοποιηθεί το 2021 και το 2022. 4 εκατομμύρια ευρώ, θα έχουμε 2 αναψυκτήρια, θα έχουμε πολλαπλές τάσεις θέας και αναψυχής και τουριστικής προβολής σε όλα τα αξιόλογα σημεία των τειχών και 38 στρέμματα φυτεύσης. Με αυτό το έργο τα τείχη πρόκειται να ενταχθούν οριστικά στην καθημερινότητά μας και θα είναι και τουριστικό προϊόν. Μάλιστα. Ήδη είναι προϊόν πολιτισμού, είναι ήδη ένα μνημείο νομίζω παγκόσμιας αξίας. Το μεγαλύτερο αντίστοιχο οχυρωματικό έργο στην Ανατολική Μεσόγειο, παγκόσμιο ρεκόρ πολιορκίας, μην το ξεχνάμε, μια γενιά άντεξε πολιορκούμενη στο Χάντακα. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Έχουμε πολλά.